Φίλοι μου, γεια σας. Τετάρτη σήμερα, πάρα πολύ ζέστη στο Λονδίνο και σήμερα θα φτιάξουμε 2 με 3 συνταγές με αυτά τα υλικά τα οποία βρήκα στο ψυγείο μου. Έχουμε εδώ φρέσκο σπανάκι, έχουμε lemongrass, έχουμε σκόρδο, φρέσκο σκόρδο, διάφορα μπαχαρικά, κόκκινο κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, έχουμε μπράσο, έχουμε μαύρα φασόλια, έχουμε καπάρι, διάφορους ξηρούς καρπούς, έχουμε κοκκινογούγια, καρότο τριμμένο και φέτα, βούτυρο, ντομάτες και όλα τα υλικά τα οποία βλέπετε μπροστά σας. Τώρα θα φτιάξουμε μία γεμιστή ντομάτα. Βλέπετε εδώ. Εδώ έχω φτιάξει τη μισή για να τη δείτε πώς είναι. Τώρα θα σας δείξω τον τρόπο πώς θα την ανοίξουμε και πώς θα την ετοιμάσουμε. Κόβουμε το πάνω μέρος της ντομάτας. Βλέπετε έτσι προσεκτικά. Και με ένα μικρό μαχαιράκι, βλέπετε, χαράζουμε σιγά σιγά τις ακρίες, βλέπετε, όχι μέχρι κάτω, απλά για να δημιουργήσουμε το χάραγμα, το οποίο θα αφαιρέσουμε, βλέπετε, τα σπόρια, τα οποία δεν μας χρειάζονται, έχουν πάρα πολλά υγρά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες σάλτσες και τέτοια, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή δεν χρειαζόμαστε τα σπόρια. Τώρα, θα βγάλουμε όλο το νερό το οποίο έχει η ντομάτα μέσα, θα την αλατίσουμε ελάχιστο και θα βάλουμε και λίγο μαύρο φεσκοτριμμένο πιπέρι για τη μυρωδιά. Τώρα θα την αναποδογυρίσουμε για να φύγουν όλα τα υγρά τα οποία είναι στην ντομάτα μας. Εδώ μπορούμε για κάποιους φίλους, εάν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε, να αφαιρέσουμε το ματάκι εδώ. Θα το δείτε και στο τέλος πώς θα το κάνουμε. Βλέπετε, αφαιρέσουμε το ματάκι εδώ και όταν θα τα βάλουμε στο φούρνο θα φτιάξουμε ένα ωραίο σχήμα στην ντομάτα μας. Τώρα, το φούρνο μου το έχω αναμένο στους 180 βαθμούς. Εδώ έχω το τηγάνι μου, το οποίο θα φτιάξω τη γέμιση για την ντομάτα μας. Ρίχνω λίγο ελαιόλαδο. Βλέπετε. Και δεν είναι ανάγκη να κάνετε αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή, με συγχωρείτε. Μπορεί εσείς ό,τι έχετε στο ψυγείο σας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να καταναλώνουμε τα υλικά και να μην τα πετάμε. Τώρα, έχουμε εδώ κόκκινο κρεμμύδι. Μπορείτε να βάλετε και άσπρο κρεμμύδι, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, οτιδήποτε εσείς σας αρέσει. Και το ξυλοκόβουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, σιγά σιγά. Βλέπετε. Δεν θα το ρίξω όλο γιατί είναι πάρα πολύ. Θα ρίξω λίγο, θα φτιάξω μικρή ποσότητα. Εδώ βλέπουμε το τηγάνι μας είναι αρκετά ζεστό. Βλέπετε. Και τώρα παίρνουμε ένα κουτάλι. Βλέπετε τι ωραία που καπνίζει. Τώρα θα γίνει roasted και θα βγάλει όλες τις μυρωδιές. Επίσης θα ρίξω και λίγο πιπέρι κόκκινο και για το χρώμα αλλά και για την μυρωδιά. Βλέπετε εδώ πως είναι. Λίγο πιπεράκι. Γιατί έχει πάρα πολλές βιταμίνες και ειδικά στα παιδιά χρειάζονται πάρα πολλές βιταμίνες. Βλέπετε. Και προσθέτουμε όλο στο τηγάνι μας. Μπορούμε επίσης να ρίξουμε πολύ λίγο ελάχιστο βούτυρο για να του δώσουμε μια ξεχωριστή γεύση. Βλέπετε, εκεί είμαστε. Τώρα θα ρίξω κατά προτίμηση 1 με 2 φέτες μπέγκο, εξαρτάται, επειδή η ντομάτα μας είναι πάρα πολύ μικρή, θα κόψω μόνο μία φέτα, βλέπετε πως είναι, μικρά κομμάτια, μέτρια, εδώ είμαστε. Και τώρα θα τα ρίξουμε όλα μέσα στο τηγάνι μας, για να τσιγαριστούν όλα μαζί. Αυτά τα υλικά μπορούν να καταναλωθούν και ομά, γι' αυτό δεν χρειάζονται πάρα πολύ ψήμα, γιατί θα μπουν και στο φούρνο μας να δέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Τώρα, σε αυτό το σημείο, θα ρίξω λίγο αλατάκι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στη συνέχεια, όταν μαραίνουν τα υλικά μου, θα ρίξω λίγο σπανάκι μέσα στο τηγάνι μου, βλέπετε, και θα ανακατέψω όλα μου τα υλικά μαζί. Απλά θα τα μαράνω για να γεμίσω την ντομάτα μου και να την βάλω στο φούρνο για περίπου 3 με 4 λεπτά. Θα το
το δείτε τι ωραίο και νόστιμο. Μπορεί να σερβιριστεί και να το πούμε και σαν πρωινό, αλλά και σαν ένα ωραίο απολεκτικό. Βλέπετε, έχουμε αρατεί όλα μας τα υλικά με το αρατάκι, το πιπεράκι. Εδώ μπορούμε κατά προτίμηση να ρίξουμε λίγο φρέσκο δυόσμο και λίγο βασιλικό. Έτσι για τη μυρωδιά. Στο τέλος θα προσθέτουμε αυτά για να κρατήσουμε όλες τις ζωντανές ουσίες και μυρωδιές από τα φρέσκα τα μυρωδικά μας. Βλέπετε. Εδώ είμαστε. Θα σβήσουμε τη φωτιά μας. Ένα καλό συνεκάτωμα. Βλέπετε. Βλέπετε φίλοι μου τι ωραία χρώματα έχουμε δημιουργήσει εδώ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, θα πάρω το υλικό που έχω φτιάξει και θα το βάλω προσεκτικά μέσα στην ντομάτα μου. Βλέπετε, πολύ προσεκτικά. Μπορεί να πάρετε και έναν κουτάλι, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να λερώνουμε πάρα πολύ πολλά σκεύη στην κουζίνα για να είμαστε πιο καθαροί και πιο οργανωμένοι. Βλέπετε εδώ. Ότι να έφτιαξα λίγο παραπάνω, αλλά θα το τακτοποιήσω, θα το πιέσω να πάει λίγο κάτω. Βλέπετε. Εδώ έχει γεμίσει η ντομάτα μου. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Βλέπετε. Αυτός είναι ο ένας τρόπος να γίνει η ντομάτα μας. Βλέπετε. Και θα την βάλω μέσα στο Pyrex, το οποίο θα το ψήσω. Αυτό όμως τώρα, τι κάνουμε. Εδώ έχω τριμμένη, με συγχωρείτε, έχω τριμμένη παρμεζάνα, την οποία θα ρίξω από πάνω. Βλέπετε. Okay, πολύ ωραία. Να καθαρίσουμε εδώ και θα πάμε να κάνουμε ακόμα μία συνταγή παρόμοια με την άλλη την ντομάτα την οποία έχουμε ετοιμάσει. Σας είπα, δεν χρειάζεται να έχουμε οποιασδήποτε συνταγές γραμμένες. Και τώρα, στο ίδιο τηγάνι, επίσης, θα το ανάψουμε. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα λάδι. Βλέπετε, πάρα πολύ λίγο. Και επίσης θα το αφήσουμε να ζεσταθεί και θα φτιάξουμε διάφορα άλλα υλικά τώρα, τα οποία θα γεμίσουμε την άλλη μας ντομάτα. Θα χρησιμοποιήσω μερικά από τα υλικά τα οποία έχω εδώ μπροστά μου, όπως θα χρησιμοποιήσω ξανά λίγο κόκκινο κρεμμύρι. Μπορεί σε αυτή τη συνταγή να προσθέσουμε και μανιτάρι. Εγώ όμως δεν έχω σήμερα εδώ μανιτάρι. Θα φτιάξουμε με τα υλικά τα οποία έχουμε εδώ. Βλέπετε. Τώρα έχω ρίξει μέσα το κόκκινο κρεμμύρι. Στη συνέχεια θα ρίξω ακόμα μία φέτα μπέικο. Εδώ απλά θα αφαιρέσουμε την πιπεριά την κόκκινη και θα προσθέσουμε κάτι άλλο. Όμως η βάση αυτής της συνταγής είναι το σπανάκι, το μπέικον, το οποίο δίνει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και ταιριάζει με όλα μας τα υλικά. Τώρα, θα ρίξω ακόμα λίγο σπανάκι εδώ. Κατά προτίμηση, φίλοι μου, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε και λίγο σκόρδον, αυτό είναι θέμα του καθενός, πως του αρέσει να τρώει το φαγητό του. Τώρα, αλατάκι, πιπεράκι και επίσης εδώ μπορώ να ρίξω λίγο δυόσμο ξηρό. Μπορώ να βάλουμε και λίγη ρίγανη. Σας είπα, εξαρτάται από τις μυρωδιές τις οποίες, και τις γεύσεις τις οποίες σας αρέσουν. Τώρα, έχουμε μαράνει αυτά τα υλικά μας. Και τι κάνουμε τώρα. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα σπάσω λίγη φέτα μέσα στο μείγμα μου. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Θα σπάσω λίγη φέτα. Θα την έτσι καλά. Και βρίσκω τη φωτιά μου και θα ρίξω έναν αυγό μέσα. Το οποίο θα το κάνω σαν στυλ ομελέτας. Όμως θα το ρίξω ομό, δεν θα το ψήσω στο τηγάνι. Θα το ρίξω στην ντομάτα μου για να την ψήσω μέσα με όλα τα υλικά. Βλέπετε. Απλά το μαζεύουμε λίγο έτσι, το κάνουμε σαν σκράμπολες που λέμε, για να σμίξουν όλα τα υλικά μας. Θα πάρουμε ένα κουτάλι εδώ. Μπορεί να βάλετε και το αυγό από πάνω σωστό και να το βάλετε στο φούρνο, να ψηθεί έτσι ωραία το αυγουλάκι από πάνω και να ρίξετε μερικά
κρεμώδεις τυριά από πάνω και να φτιάξετε μια άλλη συνταγή. Βλέπετε, δεν μας παίρνει να το πάρουμε όλο, δεν πειράζει. Και τώρα, τι κάνουμε. Τοποθετούμε και την άλλη μας ντομάτα, βάζουμε και τα δύο κομμάτια εδώ και στη συνέχεια τα ρίχνουμε, τα βάζουμε μάλλον στο φούρνο για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι καραμελώσει το τυράκι από πάνω και μας δώσει μια ωραία υφή το φαγητό μας. Τώρα, μέχρι ότου ετοιμαστούν αυτά, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να φτιάξουμε και άλλες συνταγές, επίσης και για να δούμε το τέγιορμα της ντομάτας μας πώς θα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας.